νέες εξελίξεις και τον κύριο Κουρουτό στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τι νεότερο έχουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Κουρουτέ. Καλησπέρα και ευχαριστώ. Ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα, γιατί είχα την ελπίδα μέχρι τελευταία στιγμή ότι ο κ. Σαμαράς θα αποσύρει την αγωγή κατά της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτών. Δεν ενδιέφερε τον νόμιμο εκπρόσωπο ή το πρόσωπό μου. Η απευθεία την αγωγή που είχε κάνει σε μένα ή στον κ. Βαξεβάνη ή οπουδήποτε αλλού, και άλλος δημοσιογράφος, αλλά αντίον της Ομοσπονδίας είναι πρωτόγνωρο, αντιδημοκρατικό. Ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια φήμωσης μιας ομοσπονδίας, η οποία όπως είναι αγκίνος γνωστό, είναι μια δεύτερη ομοσπονδία, δεν ανήκει στην Ελλάδα. Ειδικά έχει μια τεράστια δράση όσον αφορά το χώρο της εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η δίκη, κύριε Κουρουτέ. Είχαμε κάτι νεότερο εκεί. Είχα την ελπίδα σήμερα, είχα την ελπίδα ότι θα αποσύρει την αγωγή κατά της Αγγελίας. Δεν έγινε. Είχαμε όμως εξελίξεις σημαντικές. Η πρόεδρος του δικαστηρίου, ενώ είναι μια αγωγή που εξετάζει την πρακτική διευθύνση, μπήκε στην ουσία του θέματος και εξήγησε αν υπήρξε ανεπάρκεια ένα από τα στοιχεία, αλλά το βασικότερο της κυρίας Μουλούτα. Γιατί αυτό ισχυρίστηκε για πρώτη φορά ο κύριος Μουλούτα το καλοκαίρι και ο κύριος Σαμαράς. Απεδείχθη περιφράνος από τους δύο μάρτυρες δικούς μας, αλλά και από την μη συμμετοχή στη συζήτηση του κυρίου Παπασταύρου, του Ελληνικού Συμβούλου, δηλαδή να αντέχουσε κανένα τα επιχειρήματα δικά μας, ότι ήταν μια επαρκέστατη εκπαιδευτικός, μια εκπαιδευτικός με τεράστια εμπειρία και τεράστια προσφορά στο κολέγιο, αρκεί να σας πω ότι έχει βραβευτεί διεθνώς και στην Ελλάδα για τα περιβαλλοντολογικά προγράμματα τα οποία παρουσίαζε και ήταν υπεύθυνη. Μετά από 21 χρόνια λοιπόν, καμία ανεπάρκεια δεν υπάρχει όπως αποδείχθηκε σήμερα. Νέα απόφαση της ΚΙΣΔΕ λοιπόν, έτσι. Εμείς σήμερα όμως προσκυνήσαμε την απόφαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Απλώς αν έχω ένα λεπτό να σας διευκρινίσω. Πολύ σύντομα, κύριε Κουρουτέ, γιατί είμαστε πιεσμένοι. Το καλοκαίρι, μετά την υπόθεση, την ανάλυση θέμα του κύριου Μουλούτη, είχαμε ένα και μοναδικό δρόμο. Επειδή έδειξε η προθεσμία κατά της απόφασης της πρωτόδικης του δικαστηρίου να προσφύγουμε διοικητικά. Και καλέσαμε τον κύριο Σαμαρά να έρθει να δείξει ο φάκελος. Ο φάκελος άνοιξε, διευκρινίστηκαν πολύ σοβαρά ζητήματα, συνεδρίασε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς η δική μου παρουσία, έχω βγάλει και δελτίο τύπου, θα το δείτε, και αποφάσισε ομόφωνα ότι δύο αποφάσεις τότε του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με στόχο να εξολοθρέψουν, να χτυπήσουν την κυρία Μπουλούτα και την Ομοσπονδία ήταν παράνομες. Κακώς εκδόθηκα με συγκεκριμένα στοιχεία. Σήμερα προσκομίστηκε στο δικαστήριο και καταλαβαίνετε περιμένουμε σε εξελίξεις με την απόφαση του αστικού του δικαστήριου. Η Φόφη Μπουλούτα δεν είναι στη ζωή. Εν μέρει όμως με τη νέα απόφαση του ΚΙΣΔΕ δικαιώνεται. Κύριε Κουρουτέ, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θα είμαστε σε επαφή. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.